Δεν έχει σημασία ποιος σας φάζει, αλλά αν σας φάζουν. Με αυτή τη χαρακτηριστική μεταξύ των άλλων φράση, σχολιάζουν οι ξανθιώτες στον ανασχηματισμό, ο οποίος δεν προσδοκούν ότι θα φέρει αλλαγή στην καθημερινότητά τους, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος με μια σαρωτική αλλαγή προσώπων θέλησε να απαλύνει το μήνυμα που έστειναν οι κάλπες των ευρωεκλογών. Πώς βλέπετε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και τις επιλογές που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς? Κοιτάξτε, εάν έχουμε κάτι θετικό, θα πω ότι είναι θετική ανασχηματισμός. Εάν δεν έχουμε, θα πω μία από τα ίδια. Mm-hmm. Με καταλάβατε. Mm-hmm. Μία από τα ίδια. Έτσι πιστεύω, αλλά περιμένουμε να δούμε. Με τα πρόσωπα που έχει βάλει, τι ενδείξεις έχετε? Κοιτάξτε, ορισμένα νομίζω ότι είναι ευρύτερης αποδοχής, αλλά ορισμένοι όχι. Όχι. Θα φέρουν πολιτικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών? Αυτό σας είπα, ότι δεν μπορούμε από τώρα να πούμε θετικά ότι θα φέρουν ή δεν θα φέρουν. Θα δούμε τι θα κάνουν. Αλλά σας είπα, το βασικότερο όλων είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος καίγεται. Καίγεται κυριολεκτικά. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει ένα κομμάτι ψωμί, υπάρχει κόσμος και τα ξέρετε. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει και αυτό θέλουμε να γίνει. Αλλά ευχόμαστε να γίνει, αλλά το βλέπω λίγο ακατόρθωτο. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε ρόχα ταλιός. Mm-hmm. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να συμφωνείτε με την επιλογή του Πρωθυπουργού? Στην παρούσα φάση, αν δεν αλλάξει όλη η κυβέρνηση, να μπουν νέα παιδιά μέσα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δείξει τι μπορούν να προσφέρουν, θα έχουμε τέτοια θέματα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έγινε ο ανασχηματισμός αυτή την περίοδο? Δεν ξέρω, και δεν μου πέφτει και ο λόγος. Αυτοί που ψηφίζουν και βγάζουν τους ανθρώπους, αυτοί να αποφασίσουν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όπως όποιος κυβερνάει για την πατρίδα μας, ένας υπουργός να είναι καλό και τίποτα άλλο. Άμα κάνουν όπως κλέβει, άλλος κλέβει εκείνος και υποφέρει ο κόσμος, τι να πω άλλο. Ένας που παίρνει 300 ευρώ, πώς θα ζήσει? Πρέπει να είναι ένας καλός κύριος. Νοσοκομείο πάμε και πληρώνουμε. Συμφωνείτε εσείς με τον ανασχηματισμό και με τα νέα πρόσωπα που έβαλε ο Πρωθυπουργός? Να καούν όλοι εκεί μέσα. Όλοι. Κανένας να μην μείνει. Πιστεύω ότι καμία εξέλιξη προς όφελος των πολιτών δεν θα υπάρξει. Δεν έχει σχέση ποιος σε σφάζει, αλλά αν σε σφάζουν. Και αυτή η κυβέρνηση μας σφάζει. Ο ένας πιο ηλίθιος από τον άλλο. Τον Τινόπουλο τώρα. Θα φέρει, θεωρείτε, πολιτικές εξέλιξεις προς όφελος των πολιτών όλοι αυτοί, όλους οι ανασχηματισμοί? Τι μας έφεραν οι προηγούμενες? Τίποτα. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του ανασχηματισμού αυτή την περίοδο? Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει για κανέναν. Όλα τα ίδια είναι και τα ίδια. Για ποιο λόγο, επειδή είναι όλα τα ίδια πρόσωπα? Αφού οι ίδιοι είναι. Το ίδιο. Βενιζέλος, Σαμαράς. Ο Βενιζέλος έβαλε τις φόρους και πληρώνουμε και ο Σαμαράς τα υλοποιεί. Τι θα κάνουμε? Θα φέρουν, θεωρείτε, αυτά τα πρόσωπα πολιτικές εξελίξεις προς όφελος δικό μας? Όχι καθόλου. Οι φόροι θα πέφτουν, οι φτωχοί θα πληρώνουν και τα μαγαζιά θα κλείσουν όλα. Πάντως, τις όποιες προσδοκίες για ανακούφιση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων ήρθαν να διαψεύσει λίγο μετά την ορκομοσία του νέου κυβερνητικού σχήματος η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που μιλά για νέα μέτρα ύψους 7,7 δις, αλλαγές στο ασφαλιστικό και εργασιακό και προφανώς παράταση του φόρου κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων.